Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Λάμπρου, που είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας, είναι έμπειρος στα δημοτικά, είναι πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος και ανήκει στη δημοτική παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Κύριε Λάμπρου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην συχνότητα του Αθήνα 94. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπούτσι, και χαιρετισμούς και στους ακροατές σας. Έχετε χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει, κατά την άποψή σας βέβαια, να αντιμετωπίσει άμεσα τώρα η νέα Δημοτική Αρχή? Η υποστελέχωση των υπηρεσιών, ειδικά μετά το 2010, αλλά και παλιότερα, με τις μνημονιακές πολιτικές, υπάρχει μια σταθερή μείωση του προσωπικού, η οποία οδηγεί φυσικά στην υποβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της καθημερινής δράσης του Δήμου και κυρίως στην καθαριότητα, στο πράσινο, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Χρειάζονται προσλήψεις δηλαδή προσωπικού? Βεβαίως. Η προηγούμενη κατάσταση με τις προσλήψεις 1:5, 5 αποχωρήσεις, 1 πρόσληψη, δημιούργησαν τεράστια κενά, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καλυφθούν με το υπάρχον προσωπικό, διότι βγαίνουν στη σύνταξη αρκετός κόσμος, δεν αντικαθίστανται, και ιδιαίτερα υπάρχουν πολλές υπηρεσίες με ειδικότητες οι οποίες χρήζουν άμεσης ανανέωσης του προσωπικού και αύξησής του για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο, γιατί η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη με πολλές ανάγκες, με μεγάλο πληθυσμό, και φυσικά όλα αυτά με λίγο προσωπικό δεν μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για το ασφαλιστικό, για την κοινωνική ασφάλιση που προωθεί το νομοσχέδιο, που προωθεί η κυβέρνηση. Μεγάλο θέμα. Υπήρχαν και εκδηλώσεις σήμερα διαμαρτυρίας, εξέφρασαν την αντίθεσή τους για αυτή την κοινωνική νομοθετική πρωτοβουλία. Ένα θέμα που αφορά τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τωρινούς και επόμενους. Ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Καπούτσι, όλα τα χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια, έχουν επανειλημμένα έρθει νομοσχέδια και που έγιναν νόμοι του κράτους, που θα έχαναν την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού καλύτερα, έτσι έλεγαν όλες. Από το νόμο Σιούφα το 1992, το νόμο Γιαννίτσι το 2000, το νόμο Πεταλιά το 2006, μέχρι τα τωρινά Βρούτσι, Κατρούγκαλου κλπ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχώς και οι συντάξεις πέφτουν και τα όρια για να βγει στη σύνταξη κάποιος ανεβαίνουν και η κατάσταση στην υγεία χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Άρα και λοιπόν εδώ πρέπει να βγουν ορισμένα συμπεράσματα. Ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε εισαγωγικά, οι αντιασφαλιστικοί νόμοι λέμε εμείς, έχουν μια κύρια κατεύθυνση στο να απαλλαγεί το μεγάλο κεφάλαιο από τις εισφορές του, να μειώνονται δηλαδή συνέχεια οι εργοδοτικές εισφορές για να μπορέσουν να περισσεύουν κεφάλαια που θα πηγαίνουν στο να επενδύονται σε άλλους κερδοφόρους τομείς ή και στον ίδιο τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, αφού φεύγοντας σταδιακά το κράτος από αυτό τον τομέα θα έρθουν οι ιδιωτικές εταιρείες να τον αντικαταστήσουν φυσικά σε βάρος των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών, των αγροτών και όλων αυτών των λαϊκών στρωμάτων, έτσι όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα η πείρα. Η άποψή σας είναι ότι οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων με το νέο ασφαλιστικό κινδυνεύουν να υποστούν μειώσεις? Κοιτάξτε, οι μειώσεις είναι τεράστιες για τους συνταξιούχους μετά το 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι τεράστιες και η παράταση που δόθηκε για τους παλιότερους συνταξιούχους πέρσι και θα συνεχιστεί και φέτος έτσι όπως φαίνεται, δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι καινούργοι συνταξιούχοι έχουν τελείως συντάξεις οι οποίες είναι απαξιωμένες και δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος στα βαθιά του γεράματα μετά από 30 και 40 χρόνια εργασίας με αξιοπρεπή τρόπο, και φυσικά είναι το να παρέχονται υπηρεσίες και κυρίως υγειονομική περίθαλψη σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να πει ότι έχει εξασφαλισμένα τα γεράματά του. Άρα και όχι μόνο φοβόμαστε, αλλά προειδοποιούμε και τους εργαζόμενους ότι οποιαδήποτε καινούργια παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα δεν θα είναι προς όφελός του, θα είναι προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών εταιριών και προς όφελος των
εργοδοτών, των μεγάλων εργοδοτών, γιατί η μείωση της εργοδοτικής εισφοράς, που πρέπει να πούμε ότι είναι μέρος του μισθού, είναι κατάκτηση για τους εργαζόμενους, σημαίνει ότι θα έχει και χαμηλότερες συντάξεις. Μάλιστα. Κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.